Θα πάμε στη Δυτική Κρήτη, καθώς σήμερα τελείται ο εορτασμός των Αγίων Θεοδόρων στον Ισάκη Θοδωρού, το οποίο ανοίγει τις πύλες του, μπορούμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο, και είναι επισκέψιμο τη σημερινή ημέρα για αυτούς τους ξεχωριστούς, τους διαφορετικούς λόγους που έχουν να κάνουν με τον εορτασμό των Αγίων Θεοδόρων. Θέλω να πάμε στον πατέρα Γεώργιο Περάκη, τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Κηδονίας και Αποκορώνου. Πατέρα Γεώργιο, την καλησπέρα μας. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Από την τουριστική Αγία Μαρίνα, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα και σε εσάς και στην κυρία Σπανού. Να είστε καλά. Πόσο σημαντικός ο σημερινός εορτασμός και τι σηματοδοτεί για την ευρύτερη κοινωνία της περιοχής σας? Ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί πραγματοποιήθηκε η γιορτή των Αγίων Θεοδόρων απέναντι στον Ισάκη Θοδωρού, όπως το Ηράκλειο έχει τη χαρά να βρίσκεται στον κόλπο του η περιοχή της Δίας, έτσι και στην περιοχή των Χανίων, του κόλπου των Χανίων, και ειδικά απέναντι από την Αγία Μαρίνα βρίσκεται τον Ισάκη Θοδωρού ή Άγιοι Θεόδωροι που γιορτάζουμε σήμερα, και το οποίο είναι πραγματικά θείο δώρο για την περιοχή μας. Σήμερα γιορτάσαμε τους Αγίους Θεοδόρους απέναντι. Ήταν μια όμορφη μέρα, καλοκαιρία, και έτσι δόθηκε μπονάτσα, όπως λέμε στην Καθομιλουμένη, και δόθηκε ευκαιρία σε πάνω από 700 χανιώτες και χανιώτισες να επισκεφτούν αυτό το όμορφο νησί. Πατέρα Γεώργη, βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα από τον κόσμο ο οποίος σήμερα έκανε αυτό το ταξιδάκι έτσι να περάσει απέναντι στον Ισάκη. Νομίζω ότι και με τα προηγούμενα χρόνια που λόγω της πανδημίας είχαν πάει πίσω όλες αυτές οι γιορτές, φέτος και ο καιρός βοήθησε, αλλά και πάρα πολύ αυτό που δήλωσαν είναι ότι περίμεναν πώς και πώς τη σημερινή ημέρα για να μαζευτούν ξανά, να νιώσουν αυτό το κατανοητικό κλίμα το οποίο κάθε χρόνο αισθάνονται. Σε μια προστατευόμενη περιοχή. Πολύ σωστά. Οπότε είναι σημαντικό και το μήνυμα που περνάει μέσα από αυτή την ημέρα. Να σας πω, περνάει το μήνυμα της αγάπης προς το περιβάλλον, το οποίο έχουμε όλοι, πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι και έχουμε τις ευθύνες μας για να το κρατήσουμε όσο το δυνατόν καθαρότερο και αγνότερο και πολυτιμότερο, και εκεί πραγματικά καταλαβαίνει την αξία της ηρεμίας, της ησυχίας και όχι τη βοή, το βόμβο. Να πούμε ότι κάθε στροφή του βλέμματός μας είναι και ένα κάδρο εκεί πέρα. Είτε θέλετε από πλευράς των φυτών και των δέντρων που υπάρχουν και της θάλασσας, του ήλιου, αλλά και από την άλλη πλευρά, εκεί πέρα στο νησί, είναι μια όμορφη ιστορία της Κρήτης. 200 χρόνια πριν το Αρκάδι του Ρεθύμνου, έχουμε την ανατίναξη του Φρουρίου πάνω στο Ισάκη Θοδωρού για να αντιμετωπιστεί η τουρκική εισβολή στην περιοχή των Χανίων. Είναι ένας τόπος που έχει και το περιβάλλον και την οικολογική σημασία του, αλλά και την ιστορία που τόσο μεγάλη αξία έχει να μην γίνουμε εμείς οι νεκροθάφτες της ιστορίας μας, που τόσο σημαντικό την έχουμε ανάγκη, γιατί ο λαός ο οποίος ξεχνάει την ιστορία του, σωστά, δεν έχει μέλλον. Για πείτε μας τώρα, πατέρα Γεώργιο, συμμετέχουν νέοι κάθε χρόνο και καλύτερα? Για πείτε μας αναφορικά με το πώς αντιλαμβάνεται η νέα γενιά τον εορτασμό. Πραγματικά έκανα έκκληση εγώ να με βοηθήσουν τα παιδιά για να μεταφέρουμε όλα τα πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε για τη γιορτή. Υπήρχε μια φοβερή ανταπόκριση και γι' αυτό μου δίνεται η ευκαιρία να εκφράσω το ευχαριστώ μου δημόσια για αυτή τους. Αλλά και βλέπουμε και πάρα πολλούς που ήρθαν σήμερα. Νέα παιδιά, ζευγάρια, μικροί, μεγάλοι. Περισσότερο βέβαια ήταν οι νέοι άνθρωποι, γιατί οι άνθρωποι που έχουν κάποια ηλικία δυσκολεύονται, αλλά και παρόλα αυτά ήρθαν και αυτοί. Ένας άνθρωπος ήρθε με τις πατερίτσες σήμερα. Τι να πω τώρα. Είστε πραγματικά, όλα όσα μας αναφέρετε μας αγγίζουν. Ξέρετε ότι έχουμε αδυναμία στην περιοχή και στους ανθρώπους. Στο πολλά τα μηνύματα, όπως πολύ σωστά είπατε, και μηνύματα πίστης και μηνύματα ότι τιμούμε έθιμα και παραδόσεις, αγάπη στο περιβάλλον. Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, ποιο είναι το μήνυμα το οποίο θέλετε να στείλετε σε όλους τους τηλεθεατές
και σε μια συγκυρία όπως η τωρινή, που κατά την ταπεινή μου γνώμη, υποκειμενική μου γνώμη, έχουμε ανάγκη και την παράδοση και τα ήθη και τα έθιμα και την πίστη μας. Εγώ αυτό το οποίο ήθελα να στείλω πραγματικά είναι ότι αυτοί οι χώροι άξια προστατεύονται και μπράβο στη δασική υπηρεσία που κράτησε αυτό το κομμάτι αγνό, όχι μόνο για την προστασία του εγάγρου, αλλά και τη μη ισοπαίδωση. Πατέρα Γεώργιε, αν μπορείτε, για να σας δούμε λίγο, αν μπορείτε να διορθώσετε και λίγο την κάμερα τώρα να σας δούμε, γιατί δεν σας βλέπουμε πολύ καλά, αν τη φέρετε λίγο έτσι σε μια ευθεία γραμμή. Για να έτσι μπράβο, ωραία. Συνεχίστε, τώρα σας βλέπω μια χαρά. Ναι, θέλω, δηλαδή οι σκέψεις μας είναι, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα και αυτή που ηγείται της δασικής υπηρεσίας, η κυρία Πολύμια Σκλαβάκη, είναι ένας άνθρωπος ενεργός με ανοιχτό μυαλό, να βρεθεί ένα πρόγραμμα ούτως ώστε τα παιδιά τουλάχιστον των μεγάλων τάξεων του δημοτικού αλλά και του γυμνασίου να μαθαίνουν και το περιβάλλον και την αξία του περιβάλλοντος εκεί πάνω στο νησί, αλλά και την ιστορία αυτού του τόπου. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει. Και το καλύτερο του μάθημα είναι αυτό. Και σίγουρα όταν υπάρχουν άνθρωποι, πατέρα Γιώργη, σαν και εσάς, που αγαπούν την περιοχή τους και πόσο μάλλον τους συνανθρώπους τους και θέλουν να προσφέρουν, όλα θα πάνε καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και εμείς. Δεν ξέρω αν τελειώνει εδώ η ενημέρωση και επιτρέψετε μου, μια και ηρακλειώτης εγώ, να μεταφέρω μέσω της όμορφης τηλεόρασης του Crete TV τους χαιρετισμούς μου στους σεισμόπληκτους της περιοχής Αρκαλοχωρίου και ιδιαίτερα στους σεισμόπληκτους του χωριού μου, του Θαμπά Παιδιάδος, που βρίσκονται στους οικίσκους τώρα. Μάλιστα. Σας τιμά ιδιαίτερα αυτή η αναφορά, σας ακούν, σας παρακολουθούν και θα έχουμε και σχετικά μηνύματα μετά το Μόνο Σίγουρο. Να είστε καλά, πατέρα Γεώργιε. Χίλια ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ. Να είστε καλά, υποχρέωσή μας λοιπόν.